Ε, μια ιστορία που θυμάμαι είναι με τον Ντάρκο, με τον, τον Κοβάσεβιτ. Ήμασταν μέσα στο προπονητικό. Κάποιο με κυνηγά για κάποιον κυνήγαγε γάδι, παίζαμε και μπαίνει ο Ντάρκο με, το, με ένα διπλό εσπρέσο στο χέρι, φοράει και ένα σοποκάμισο. Ζεστό τώρα, μόλι είχε πάρει το εσπρέσο. Και έτσι όπω βγαίνει, εγώ από την πόρτα, κάποιο με κυνήγαγε, παίρνω το και του ρίχνω τον καφέ. Κάκι. Εντάξει, πέντε λεπτά τώρα όλα τα σερβίκα που υπάρχουν. <χ laughs> δηλαδή, τώρα πέντε λεπτά με είχε δύο μέτρα και μου ρίχνε. Αυτό ήταν να ξέχαστο γιατί ήθελα να εξαφανιστώ να μην υπάρχω. Και άλλη ιστορία, μία στο Σοσέφ που τελειώνει η προπόνηση. Κουβαλάμε όλοι μαζί την αιστεία να τη βγάλουμε έξω. Και μου λέει ο Κωνσταντίνο Μιχάλη, μικρέ, μη την κουβαλάει. Μου λέει, ξεκουράσουμε λίγο, τυπώνα είμαι σου. Και εγώ την αφήνω την αιστεία. Φεύγω. Και ήταν τώρα 25 άτομα τώρα <laughs> από τον Τζόντιβι μέχρι τον οποιοδήποτε. Και εγώ καθόλου μια γωνία ένα νερό και αυτή κουβαλάγα την αιστεία. Ε, και μόλι τελειώσαμε και αφήσα την αιστεία. Δεν τι συνέπειε.